πιστεύω ότι ήταν από τα καλύτερα συνέδρια που είχαμε. Φοβερός παλμός μες στην αίθουσα, το οποίο οφείλεται σας και σας αξίζει τρομερό χειροκρότημα. Εντυπωσιακές αναγνωρίσεις, πολύ καλές ομιλίες. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα recap, μια επανάληψη λίγο στα πολλά διαφορετικά promotion που ακούστηκαν είτε από την εταιρεία που αλλάζουν, από διάφορα πράγματα που αλλάζουν, γιατί θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι καθώς θα τελειώσει το συνέδριο, θα φύγετε όλοι από εδώ και θα ξέρετε ακριβώς το τι πρέπει να κάνετε. Έτσι, γιατί εάν περνάμε καλά, αλλά φύγουμε όλοι από εδώ με σύγχυση, κάτι δεν έχουμε κάνει καλά. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ναι. Ωραία. Ανακοινώθηκαν ουσιαστικά, να τα χωρίσω ως εξής. Υπήρξαν πράγματα που έχουν σχέση με την OGIPs, μεγάλες ανακοινώσεις, μεγάλες αλλαγές, και το άλλο που αφορά το υπόλοιπο κομμάτι της επιχείρησής μας. Πάμε να πιάσουμε αυτό. Το θέμα του να βάζουμε επιχειρήσεις. Έχουμε καταλάβει όλοι πόσο σημαντικό είναι? Ναι. Ωραία. Τι προμήθεια μας δίνει αυτό? 80%. Ωραία. Και είναι άμεση προμήθεια. Να ξέρετε, ένα από τα πιο δυνατά κομμάτια του πλάνου μας είναι αυτό. Γιατί ο καινούριος, αυτός που ξεκινάει τώρα μαζί μας, μπορεί κατευθείαν να πάει να βάλει επιχειρήσεις και να βγάλει χρήματα. Οι αλλαγές λοιπόν οι οποίες έχουν έρθει είναι στο να διευκολύνουν αυτό το καινούριο ή ακόμα και μας τους παλιούς, στο πόσο εύκολα θα μπουν οι επιχειρήσεις. Ποιες είναι οι αλλαγές λοιπόν που ανακοινώθηκαν? Είναι ότι η εταιρεία αναβαθμίζει το κομμάτι website και e-shop και παρουσιάσαμε η Σιδόρα Τσιλιακού. Παρουσίασε πάρα πολύ καλά ένα χειροκρότημα στην κυρία Τσιλιακού. Το καινούριο e-shop, άρα πλέον έχουμε αναβαθμισμένα site και αναβαθμισμένα e-shop, γιατί η αγορά γίνεται πιο ποιοτική και άρα θέλουν περισσότερα πράγματα. Και απ' την άλλη, επειδή υπάρχει ένα κομμάτι επιχειρηματιών στους οποίους τους μιλάμε που δεν τους ενδιαφέρει να φτιάξουν site και e-shop, είτε γιατί έχουν πληρώσει και έχουν ένα πολύ ακριβό site και e-shop, είτε γιατί είναι τόσο πολύ στον κόσμο τους που δεν θέλουν σε site shop ακόμα, αλλά αυτοί θέλουν να μπουν στην πλατφόρμα για να προβάλλονται, θέλουν να είναι μέσα στο δικό μας εκπαιδευτικό κλαμπ, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορούν να μπαίνουν με $160 για πάντα μέσα. Πολύ καλό αυτό. Άρα πλέον η οποιαδήποτε επιχείρηση δίνει $160 για να μπει και μπορεί να διαφημίζεται για πάντα μέσα στην πλατφόρμα, όσοι θέλουν site και shop θα συνεχίσουν να πληρώνουν τα $160 κάθε χρόνο για να το διατηρούν. Αυτή είναι η αλλαγή που έφερε η εταιρεία, που ουσιαστικά διαχωρίζει το κομμάτι site και e-shop με την προβολή. Ενώ αυτά ήταν ένα πακέτο, πλέον είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Εάν κάποιος θέλει μόνο προβολή μέσα στο club μπορεί να την έχει, αν θέλει και site και e-shop μπορεί να την έχει. Πάει αυτό? Ναι. Ωραία. Τώρα, πάμε σε διάφορα πράγματα που ανακοινώθηκαν από ουσίες στην επιχείρηση. Το ένα είναι το εύκολο. Το Las Vegas. Τι είπαμε ότι χρειάζεται να πάμε στο Las Vegas? Πρέπει να είμαστε με το επαγγελματικό πακέτο μέχρι πότε? Μέχρι τέλος Μαρτίου. Και τι άλλο μέσα στο Μάρτιο? Ζαφύρι. Και μετά, μέχρι τέλος Αυγούστου, είναι το 20.000. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρουν αυτά τα δύο πράγματα, γιατί μας ενδιαφέρει ποια είναι η κατεύθυνση τώρα. Το Μάρτιο τι πρέπει να κάνω. Άρα όσοι θέλουμε να πάμε Ζαφύρι πρέπει να είμαστε τουλάχιστον 1000. Όσοι θέλουμε να πάμε Las Vegas πρέπει να είμαστε 1000 Ζαφύρι. Το άλλο μεγάλο που ανακοινώθηκε είναι το Personal Rank σε Team Rank. Που θέλω να το καταλάβετε. Personal Rank έχουμε Ζαφύρι, Σμαράγδι, Διαμάτι. Σωστά? Ζαφύρι, Σμαράγδι, Διαμάτι και διπλό Διαμάτι. Και το Team Rank τους είναι ο Supervisor, ο Manager, ο Leader και ο Director. Η αλλαγή λοιπόν είναι ότι πλέον όποιος κλείνει το personal rank του, στους προσωπικούς του, οποτεδήποτε στους προσωπικούς του θα γίνεται αναβάθμιση ενός πακέτου, αγορά εργαλείων ή ξέρω εγώ, ο νέος προσωπικός του θα παίρνει ένα πακέτο, θα πληρώνεται σαν να έχει το αντίστοιχο rank. Το Ζαφύρι σαν να είναι supervisor, το Σμαράγδι σαν να είναι manager. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εδώ όλοι εσείς, όταν πάτε να κάνετε, όταν κάνατε μέχρι τώρα εγγραφή, με τι πληρώνωσαν στην εγγραφή στο πακέτο? Με 16%. Εσείς παίρνατε όλοι 16%.
Είτε γράφατε μικρό, είτε μεσαίο, είτε μεγάλο πακέτο, εσείς θα πληρώσετε ένα 16%. Αν δεν ήσασταν supervisor. Αν δεν είχατε τίτλο. Μέσα στο Μάρτιο αυτό αλλάζει. Όποιοι λοιπόν πάνε και γίνουν ζαφύρια, 20 προσωπικές εγγραφές, θα πληρωθούν με τι? 32. Όσοι γίνουν manager με τι? 48. Όσοι γίνουν leader. Καλά, και το άλλο δεν τολμά να το γράψω, γιατί είναι σκανδαλώδες. 80%. Άρα προσέξτε τώρα. Ζαφύρι, σμαράγδι και διαμάντι, επίπεδα που μπορεί κάποιος να πετύχει, μιλάμε για 32, 48 και 64%. Αυτά τα νούμερα θέλω να ξέρετε ότι έχουν αλλάξει τελείως. Διπλό διαμάντι, γιατί δεν μπορεί κάποιος να πετύχει. Είπα, μπορεί. Α, όχι. Γιατί είπες μέχρι το διαμάντι. Όχι, το γράψω και το άλλο. Okay, εντάξει. Θέλεις να γράψω για το τριπλό διαμάντι. Λέω μήπως δεν το λες επειδή δεν το έχεις πετύχει. Όχι. Ακούγεται. Κάτι έχει μπει. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Α, ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτά εδώ τα νούμερα έχουν αλλάξει τελείως τον τρόπο που εμείς πληρωνόμαστε. Όταν έγινα διαμάντι 1000 με 1000 την ομάδα τον Ιούλιο του 2014, νόμιζα ότι πληρωνόμουν πάρα πολύ καλά. Σήμερα έχω στην ομάδα μου ανθρώπους που πληρώνονται 3 φορές παραπάνω από τα λεφτά που έβγαζα εγώ όταν είχα 1000 άτομα ομάδα και έχουν 100, 200, 300 άτομα ομάδα μόνο. Γιατί? Χάρη σε αυτά τα ποσοστά. Δηλαδή ένας άνθρωπος σήμερα μπορεί με πολύ λιγότερους ανθρώπους, αλλά ποιοτικότερους ανθρώπους, ανθρώπους οι οποίοι είναι στελέχοι, που σκέφτονται διαφορετικά, να κάνει μεγαλύτερους τζίρους και να πληρωθεί πάρα πολλά χρήματα. Πολλά χρήματα, παιδιά. Χρήματα τα οποία είναι ασυνήθιστα πολλά για τη χώρα μας. Και το τρίτο κομμάτι το οποίο παρουσιάστηκε είναι η τεχνική καστανά, όπως να το πούμε. Δεν είναι τεχνική καστανά, είναι ότι... Νέο μοντέλο προσέγγισης. Όχι. Τι κάνεις εσύ, δείχνεις παρουσίαση. Μήπως να το πούμε θαυματουργή τεχνική καστανά. Σεμινάριο για κλιματική ευκαιρία. Λοιπόν, τι κάνει ο Κωνσταντίνος για να το διευκρινίσω. Είπε, γιατί μίλαγα στο διάλειμμα με κάποιους και δεν έχουν καταλάβει τι έχει κάνει. Παρατήρησε ότι οι άνθρωποι είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για γνώση, για να παρακολουθήσουν ένα online σεμινάριο, περισσότερο από ότι είναι να έρθουν να δουν δωρεάν μία επιχειρηματική ευκαιρία. Ωραία. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι debatable, άσχετα αν σας κάθεται ή δεν σας κάθεται τώρα, άσχετα αν το ακούς και λες, μα δεν είναι, βγάζει λογική. Βγάζει λογική, έτσι είναι. Οπότε, μέχρι τώρα τι κάναμε. Καλούσαμε ανθρώπους κατευθείαν να δουν την παρουσίαση. Θα σταματήσουμε να το κάνουμε αυτό? Όχι, θα σταματήσουμε, μια χαρά να το κάνουμε. Εκτός από αυτό, βάζουμε λοιπόν και ένα νέο εργαλείο που λέγεται online σεμινάριο. Ένα τρίωρο σεμινάριο, το οποίο θα δίνει γνώση, πάνω σε ποιο κομμάτι θα δίνει γνώση, στο internet marketing. Θα διδάσκει δηλαδή ο Κωνσταντίνος από το σεμινάριο internet marketing και στο τέλος θα δείχνει και το πλάνο της OGI. Άρα πλέον εμείς θα μπορούμε να καλούμε ανθρώπους, γνωστούς μας, φίλους μας, να δούνε ένα πληρωμένο σεμινάριο internet marketing από τον καλύτερο internet marketing της Ελλάδος. Αντί να πας σε ένα... Δηλαδή εμένα. Εγώ όταν θα μιλάω θα πετάω τις κοτσάνες, το καταλάβατε αυτό. Είμαι εδώ για να μορφαίνω τη σκηνή. Όχι, ο Κωνσταντίνος έχει το δύσκολο κομμάτι, θα το δείτε μετά. Γιατί, τέλος πάντων, ας πω καλά. Θα χορέψω. Καλύτερα από το Βαγγέλη. Αποκλείεται. Έχει πάθος. Τι έλεγα. Κάτι άλλο για τα σεμινάρια. Να χορέψεις. Α, οκ, εντάξει. Η δίλη που είναι. Λοιπόν, το κάτι άλλο για τα σεμινάρια είναι ότι οι άνθρωποι πολύ πιο εύκολα αγοράζουν για γνώση, πληρώνουν χρήματα για να πάρουν γνώση, παρά για το να συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική ευκαιρία. Για ποιο λόγο? Γιατί το να παραδεχτεί ο άλλος ότι ξεκινάω έχει μέσα τον κίνδυνο του ρίσκου. Δηλαδή, ξυπνάνε ένστικτα, α, θα ξαναποτύχω κτλ. Ενώ το πληρώνω για να πάρω πληροφορίες, ναι, φυσικά γίνομαι καλύτερος άνθρωπος. Λοιπόν, θυμήθηκα τι θέλω να πω. Λοιπόν, γέμισα τον χρόνο αποτελεσματικά, όχι.
Όσοι έχετε ασχοληθεί με τα σεμινάρια internet marketing, ξέρετε πολύ καλά τι είναι αυτό. Εγώ αναφέρομαι τώρα σε όλους εσάς οι οποίοι δεν ξέρετε τι είναι τα σεμινάρια internet marketing που κάνει ο Κωνσταντίνος. Τέτοιοι άνθρωποι θα και με πιάσουν στο διάλειμμα και μου λένε δεν καταλάβαμε τίποτα. Λοιπόν, το σεμινάριο internet marketing είναι ένα σεμινάριο όπου ο Κωνσταντίνος πιάνει όλη τη γενική γνώση του πώς μπορείς να βγάλεις χρήματα από το internet και διδάσκει στους ανθρώπους. Ήδη αυτά τα πράγματα κάνουμε. Κάνει 4-5 ώρα σεμινάρια όπου διδάσκει επιχειρηματίες ή ανθρώπους που δεν είναι επιχειρηματίες, που θέλουν να δουν πώς θα κάνουν μια online επιχείρηση για να αποκτήσουν εισόδημα. Σωστά. Αυτό τώρα το έχει συμπυκνώσει και μέσα σε ένα τρίωρο θα πάρει και θα δίνει και τη γνώση του τι είναι internet marketing και στο τέλος θα προτείνει, κατά τη γνώμη του, σαν αυθεντία που θα μιλάει, αφού τους έχει δώσει τη γνώση, τι πιστεύει αυτός ότι είναι καλύτερο για να εφαρμόσουν στο internet marketing. Δηλαδή, πάρε τη θεωρία του internet marketing και μετά άκου να δεις και μια συγκεκριμένη πρόταση. Αυτό το τρίωρο σεμινάριο, λοιπόν, θα είναι το online σεμινάριο που θα μπορούμε να προωθούμε όλοι εδώ μέσα. Δηλαδή, από εβδομάδα, εμείς θα οργανώσουμε phone session και στην Αθήνα, αλλά και στην επαρχία. Θα συνοηθείτε με τη γραμμή αναδοχής, όπου θα έχουμε ημερομηνίες συγκεκριμένες από τέτοια σεμινάρια. Και θα μπορείτε εσείς να καλέσετε γνωστούς σας και φίλους σας να πληρώσουν 25 ευρώ για να παρακολουθήσουν αυτό το σεμινάριο. Αυτός με τα 25 ευρώ προφανώς γράφεται για ένα μήνα, παίρνει ένα δοκιμαστικό back office και στο τέλος σεμιναρίου τι του δίνει να διαλέξει. Μπράβο. Αν θέλει να συνεργαστεί μαζί μας επαγγελματικά με το μικρό, με το μεσαίο ή το μεγάλο πακέτο. Άρα αυτός έρχεται ήδη στο σεμινάριο γραμμένος δοκιμαστικά για 30 μέρες. Και στο τέλος του σεμιναρίου επιλέγει πώς ακριβώς θα συνεργαστεί. Sorry. Ή μπορεί να μην θέλει να συνεργαστεί μαζί μας, αλλά να θέλει να χρησιμοποιήσει το MS για την επιχείρησή του, για μια επιχείρηση που σκέφτεται να κάνει. Οπότε εκεί γίνεται πελάτης μας, που πάλι εμείς όμως μας συμφέρει αυτό, κερδίζουμε χρήματα, βοηθιέται αυτός κ.ο.κ. Ποιο είναι το πολύ καλό με αυτό το σεμινάριο, ότι 99% από τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολούθησαν αυτό το σεμινάριο, άσχετα αν αγοράσαν μετά πακέτο και συνεργάστηκαν μαζί μας, ήταν πολύ ευχαριστημένοι για τη γνώση που πήραν για τα 25 ευρώ. Σωστά. Εγώ λέω 100%. Ωραία. Τέλεια. Το καταλαβαίνετε όλοι αυτό. Ναι. Άρα τους ανθρώπους που θα καλέσουμε εμείς, σίγουρα θα μείνουν ικανοποιημένοι. Δηλαδή θα έρθουν να δουν κάτι και θα νιώσουν ότι θα σε ευχαριστήσουν που τους κάλεσες και το παρακολουθήσατε. Ωραία. Τις λεπτομέρειες πάνω στο πώς ακριβώς δουλεύει αυτό, ποιο είναι το σενάριο της πρόσκλησης κτλ. Θα τα δώσεις πότε. Αύριο στο Open της Αθήνας. Άρα όσοι είστε από επαρχία, μένετε άλλη μια μέρα. Α, και ο Νίκος και η Σοφία παρακαλούνται να μείνουν και αύριο, να φύγετε αύριο, Σοφία, δέχεσαι. Θα φύγουμε μεθαύριο. Ναι, μεθαύριο, γίνεται. Μου είπε ο Νίκος να στο ζητήσω, είπε ότι αν στο ζητήσω από τη σκηνή θα είναι πιο αποτελεσματικό να σκέψω. Δεν μπορώ να αρνηθώ. Εντάξει, τέλεια, έκλεισε. Συμβουλευτική αύριο, λοιπόν. Λοιπόν, προφανώς όσοι θα φύγετε σήμερα ή αύριο κτλ., αυτά που θα υποθούν αύριο θα ανεβούν μέσα στην εβδομάδα σε βίντεο. Αυτό εδώ σε τι θα μας βοηθήσει. Θα μας βοηθήσει πολύ γρήγορα να πιάσουμε το ζαφύρι, το σμαράκι, το διαμάτι, το διπλό διαμάτι. Άρα και τα τρία αυτά κομμάτια, ουσιαστικά όσοι εδώ μέσα δεν έχετε τίτλο αυτή τη στιγμή, σίγουρα αυτό που πρέπει να βάλετε στόχο είναι το ζαφύρι. Είτε μιλάμε για το Las Vegas, είτε μιλάμε εδώ για να διπλασιάσετε την κερδοφορία σας και να εκμεταλλευτείτε αυτά τα καινούργια σεμινάρια. Όσοι είστε ζαφύρια, μπορείτε άνετα να πάτε για σμαράκια. Και όσοι είστε σμαράδια, να πάτε για διαμάντια. Και όσοι είστε διαμάντια, να πάτε για διπλά διαμάντια. Και όσοι είστε διπλά διαμάντια. Ή μπορεί να το κάνετε πραγματικά σωστά και αν δεν έχετε τίτλο, να πάτε κατευθείαν για σμαράδια. Εγώ στη θέση σας αυτό θα έκανα. Λείψε να